Δεν έχουμε. Στα άλλα θέματα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εμπρός. Ναι, εγώ ναι. Έλα ρε Παουτζή, έλα μωρή πουτάνα, έλα μωρή πουτάνα, λέγε τώρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, τα γαμίσια που σου έχω κάνει, πάρτε από τη σειρά. Τα γαμίσια που όλα. Άντε γεια ρε, εδώ θα προσκυνάς ρε. Θα τα πάρεις με τη σειρά τα γαμίσια που σου έχω κάνει. Που τολμάς, όρθιο γελάδι, να πάρεις και τηλέφωνο. Να ακούσει ο λαός του Ολυμπιακού τα ψέματά σου. Ήτανε που θα παίζαμε μαζί που μας έλεγε στο Europa. Ναι. Κάτσε απ' έξω τώρα. Φοβηθήκανε. Μήπως σου λέει για κάτσε μην κληρωθούμε. Α, πες γι' αυτό. Προχωρήσουμε λίγο και κληρωθούμε κανένα Ολυμπιακό. Μην προχωρήσουμε μόνο φορά. Εντάξει, λέμε τώρα. Ναι, λέμε. Να σου πω. Σήμερα δεν σε έκλεινα βλάκα, όρθιο γελάδι. Αλλά ήταν απέκτηση ενός ακροατή σήμερα. Έτσι δεν είναι. Σήμερα είπε ένας, όχι. Και κοίτα, θα προσκυνάς. Αλλά επειδή σήμερα είμαι στις καλές μου, ξαναπάρε δεν θα σε κλείσω. Να μιλήσουμε όμως. Έτσι, να πεις τι μπουρδέλο είσαι, πάρε άλλη μια φορά τηλέφωνο. Να σε δω. Έχεις τόλμη ή μονογοητεία. Εμπρός. Παοξής που λέει αλήθειες. Έλα φιλαράκο, σένα περιμένω. Γεια σου Τάκη, σήμερα yeah. Θέλω να μιλήσεις για τον Γκαρσία και για τον Ιβάν. Τι θέλεις? Θέλω να μιλάς σήμερα στην εκπομπή σου για τον Γκαρσία και για τον Ιβάν. Τα είπα, τα ανέφερα. Και τον Γκαρσία που λέει αυτά που λέει, είπε μας πόνεσε. Τι τον πόνεσε? Μήπως ξέρεις εσύ που σε πάω? Η ΙΤΑ. Δεν ξέρω, σε αυτή την εκπομπή πρέπει να μιλάς μόνο για τον Ιβάν πάντως και σήμερα για τον Γκαρσία. Ναι, να σου πω, ο Ιβάν πού είναι φίλε? Τάκη, σε βλέπω ασπρόμαυρο. Φίλε, τα βλέπω όλα ασπρόμαυρα. Άκουσε με, έχεις χάσει την όρασή σου. Από τα πολλά γαμίσια που σου είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Άντε γεια! Έχεις χάσει την όρασή σου. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, εμπρός. Για τον Γκαρσία και για τον Ιβάν. Ναι. Σήμερα σου φύγει άλλο. Καταρχάς για τον Ιβάν δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί δεν ξέρουμε πού είναι. Που στο διαλέγει. Εννοείται. Ναι. Μαζί με τον Καλπατζίδη. Ναι. Ξέρεις, τον Ανιψιό. Τον Ανιψιό. Ναι, ναι, ναι. Μόλις τον κομιστή. Ναι, μόλις βρεθούν και οι δυο τους να μας πούνε και εμάς πού είναι. Σήμερα σου φύγει και ένας Βραζιλιάνος παίχτης. Την κοπάνεις. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη. Γεια. Ολυμπιακός. Ναι. Βαγγέλης από Νίκια. Ναι. Εντάξει, τα κλασικά, ο Ολυμπιακός έχει βαρεθεί να φέρνει πόντους στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχει βαρεθεί, φίλε. Εγώ. Έχει βαρεθεί να κουβαλάει την ακρίβεια. Άκουσε με, Βαγγέλη, το φετινό για μένα είναι το πρώτο. Θα το πανηγυρίσω σαν να είναι το πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Σου την έφερα, είμαι από το Manchester. Από το Manchester είναι. Δεν άκου, φιλαράκο. Είσαι ένα μαλάκα και μισό και την έχει φέρει στον εαυτό σου που είσαι ένα ηλίθιο κορμί. Που δεν έχεις χάσει το μυαλό σου από τη θύρα 7 και τον παπά σου! Να τι τραβάμε. Μου την έφαζε. Άκουσε με, φίλε, άκουσε με. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ πέρα 20 χρόνια που είναι μαζί με το κουμπαράκι μου η εκπομπή να κάνω ότι τα ξέρω όλα. Ή μπορεί να μην με γελάσει κανείς. Κάποιος να με γελάσει. Το θέμα είναι όμως ποια είναι η ουσία, ποια είναι η αλήθεια. Τι αντιπροσωπώ εδώ εγώ και τι αντιπροσωπεύεις εσύ. Καταλαβες. Το να πεις αυτή τη μαλακία που λες από το Manchester. Δεν έγινε τίποτα. Εγώ όμως, κάθε Μάιο, μαζί με τα εκατομμύρια των Ολυμπιακών που τα βλέπεις από το παράθυρό σου, γιατί δεν τολμάς να βγεις και έξω, να πανηγυρίζουνε, ποιος είναι ο νικητής και ποιος είναι ο χαρούμενος. Καταλαβαίνω τη δυστυχία σου. Καταλαβαίνω ότι δεν σε έχει πειράξει ο κορονοϊός, αλλά σε έχει πειράξει του Ολυμπιακού αυτό που σε νικάει από πίσω και από μπρος, δηλαδή εντός και εκτός έδρας. Εμπρός. Εμπρός. Με γελάσεις. Δεν ρε, με γελάσες. Σωπά ρε. Εμπρός. Φωνή με γέλασε. Με.